Σήμερα δημοτυπικά δίνεται αυτή η συνέντευξη τύπου, όμως ήδη ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πλέον μπαίνει στην πράξη αυτό που λένε νέο ΕΣΥ. Νέο ΕΣΥ σημαίνει νοσοκομεία επιχειρήσεις, έσοδα-έξοδα και δεν είναι άσχετο το νέο ΕΣΥ και με τις αναστολές, γιατί οι αναστολές των συναδέλφων έχουν να κάνουν με την άρση της μονιμότητας, αλλά και αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, οι οποίοι ουσιαστικά πάνε έναν ολόκληρο κλάδο να τον αποχαρακτηρίσουν. Γιατί είναι πολύ εύκολο να το δώσει και σε εργολάβους μετά. Απ' την άλλη όμως βλέπετε ότι όχι μόνο εμείς σαν ιδιονομικοί, όλοι οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν τα βγάζουμε πέρα, δεν μπορούμε να ανάψουμε ρεύμα, δεν μπορούμε το καλοκαιρινό χειμώνα να ζεσταθούμε. Και γι' αυτό λέμε ότι από το να καθόμαστε και να κλαίμε τη μοίρα μας ή να το πάρουμε και αυτό σαν ένα φυσικό φαινόμενο, γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να συνηθίσουμε στη φτώχεια, άρα το μικρότερο κακό, λέμε ότι πραγματικά η ζωή είναι στα χέρια μας, με τους αγώνες μας, με συλλογικούς και μαζικούς αγώνες, και πραγματικά αυτοί που μπορούν να σώσουν όλη αυτή την κατάσταση είναι ένα πολύ γερό και ισχυρό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Και γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο και για τη ΔΕΘ και αύριο στην κινητοποίηση που υπάρχει για την υγεία της ΠΟΕΔΗ, αλλά και στη ΧΑΝ που είναι 6 ώρα στην πλατεία ΧΑΝ, 6 ώρα το Σάββατο. 30 μήνες και πλέον πανδημίας και η υγεία του λαού λογίζεται σαν εμπόρευμα. Πραγματικά μας θέλουν να συνηθίσουμε σε καθημερινές εικόνες θανάτου, είτε από την πανδημία είτε από την πλεονάζουσα θνησιμότητα. Όμως όλο αυτό το καιρό που οι εργαζόμενοι μέσα στους υγειονομικούς χώρους δουλειάς έχουν θυσιαστεί κυριολεκτικά, η κυβέρνηση δεν έχασε χρόνο και προσπάθησε με κάθε τρόπο, με έμεσο και άμεσο τρόπο, ουσιαστικά να υλοποιήσει το νέο ΕΣΥ, που δεν είναι τίποτε άλλο από την εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ, από την εργολαβοποίηση μια σειρά υπηρεσιών, όπως τώρα ανοίγει το δρόμο και με το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών και τον ακόμη πιο σκληρό διαχωρισμό από αυτόν που ήδη υπάρχει σε ΔΕΕ και ΤΑΦΕ, με το ότι τους γιατρούς τους έχει κυριολεκτικά μπαλάκι του πινκ πονκ να πηγαίνουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, να καλύπτουν κενά σαν περιοδεύον θείασος και να ασκούν κυριολεκτικά ιατρική πολέμου. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι καινούρια, γιατί η κυβέρνηση έπιασε το νήμα από την προηγούμενη κυβέρνηση που το 2017 θέσπισε τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στους γιατρούς, και γι' αυτό ξέρουμε πολύ καλά οι εργαζόμενοι μαζί με το λαό ότι πρέπει να παλέψουμε, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, μέσα από τα σωματεία μας, μέσα στους χώρους δουλειάς, ενωμένοι, για να γεμίσουν τώρα όλα τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να γυρίσουν πίσω στη δουλειά οι συνάδελφοί μας που βρίσκονται σε αναστολή. Καλούμε 6 ώρα στη ΧΑΝ, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, το Σάββατο, στη δυναμική πορεία της ΔΕ, που πρέπει να διεκδικήσουμε και τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις λαϊκές μας ελευθερίες, αλλά και για να μην είναι αυτός ο χειμώνας βαρύς, όπως διαλαλούν τα εκάστοτε παπαγαλάκια. Είμαστε αυτοί οι οποίοι βάλαμε πρώτοι ως συμβασιούχοι τις πλάτες μας για τον COVID. Είμαστε εμείς οι οποίοι εκπαιδεύσαμε τους επόμενους επικουρικούς που ήρθαν και τους επόμενους συμβασιούχους που ήρθαν για να μπουν και αυτοί μέσα στο COVID. Έχουμε υποχρεώσεις μονίμων, στηρίζουμε ολόκληρες βάρδιες και τα δικαιώματά μας είναι δικαιώματα πολιτών Β' κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή οι συμβάσεις μας λήγουν το Φεβρουάριο και Μάρτιο ακολούθως του 2023 και βρισκόμαστε στον αέρα. Δεν γνωρίζουμε τι θα απογίνουμε. Μετά από 6 ολόκληρα χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας απαιτούμε από την κυβέρνηση να δει το θέμα μας σοβαρά και να δούμε τι θα γίνει.